Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους μας. Περνάμε γρήγορα στις ζωδιακές μας προβλέψεις. Κριός. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να διεκπαιρεώσετε οικονομικά και οικογενειακά θέματα, στα οποία πρέπει από εδώ και μπρος να δώσετε όλη σας τη βαρύτητα και φυσικά στην επίλυση αυτών των θεμάτων. Οι αρμονικές όψεις σας φέρουν και τις λύσεις. Πρέπει να προσέχετε λίγο την υγεία σας και από το απόγευμα και μετά έρχονται τα καλύτερα. Ταύρος. Ταυράκια μου, σήμερα ξεκινά αισιόδοξα η μέρα σας, παρότι φοβάστε τις αλλαγές σαν ζώδιο της γης. Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα στα οικονομικά, τα οποία θα βοηθήσουν πολύ και τα οικογενειακά σας θέματα. Ο ερωτικός τομέας σας απογειώνει τη σημερινή ημέρα, επομένως ησυχάστε και μη φοβάστε τίποτα. Και περνάμε στο δίδυμο. Διδυμάρες, σήμερα πρέπει να απελευθερώσετε το πνεύμα σας. Η καλή ψυχολογία βοηθάει κάθε σας βήμα σε εργασιακά και ερωτικά θέματα. Δώστε βαρύτητα σε νέα σχέδια τα οποία εμφανίζονται μέσα από τρίτα πρόσωπα. Αυτά τα σχέδια θα πάρουν σάγα και οστά την επόμενη εβδομάδα και σίγουρα θα σας φέρουν καλή ύλη. Και περνάω στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, μην επιτρέπετε το παρελθόν να επηρεάζει το ωραίο σας μέλλον. Χαρμολύπη σήμερα λοιπόν. Πρέπει να ξεχωρίσετε μέσα σας τι είναι καλό για σας και τι όχι. Ο φιλικός τομέας είναι κοντά σας για να βρει λύσεις καλές σε εργασιακά αλλά και ερωτικά θέματα. Βάλτε καλά στο νου σας ότι τα διλήμματα παίρνουν και το τέλος τους. Λέων, η σημερινή μέρα για σας είναι μαραθώνιος δρόμου. Ραντεβού, κλεισίματα συμφωνιών και γενικότερα πολύ τρέξιμο σήμερα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα καλή επιτυχία αλλά και επιβράβευση στον οικονομικό τομέα. Από το μεσημέρι και μετά, ευχάριστες ερωτικές εξελίξεις φέρουν και τη γαλήνη στον ψυχολογικό σας κόσμο. Και περνάω στην Παρθένο. Παρθένη μου, σήμερα ήρθε η στιγμή να βρείτε λύσεις σε νομικά ή κληρονομικά θέματα, στα οποία έπρεπε να έχετε βρεθεί προεκπλήξεων λογικά, αλλά οι λύσεις είναι μια ανάσα κοντά σας. Δώστε προτεραιότητα στον οικονομικό τομέα για να βρείτε λύσεις σε ό,τι απασχολεί εσάς και την οικογένειά σας. Από το απόγευμα και μετά μπορείτε να χαλαρώσετε με φίλους, συζητώντας τα προσωπικά σας ζητήματα. Οι λύσεις, είπαμε, είναι κοντά σας. Και περνάω στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, άλλη μια μέρα ρουτίνας με πολλά σκαμπανεβάσματα ξεκινάει, αλλά εσείς πιο δυνατοί από ποτέ βρίσκετε λύσεις για άλλη μια φορά στο δύσκολο εργασιακό τομέα. Ο ερωτικός τομέας είναι για σας ένα βάλσαμο, επομένως αφαιθείτε παρόλα τα προβλήματα. Οι λύσεις στα οικονομικά θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Σκορπιός. Νέες ευκαιρίες, νέα ξεκινήματα σας φέρνει, αγαπητά μου φιλαράκια, η σημερινή ημέρα. Το τρέξιμο μεγάλο, αλλά με γνώμονα τη λογική, καταφέρνετε να βρείτε λύσεις σε θέματα εργασιακά. Από το μεσημέρι και μετά μην κλειστείτε στον εαυτό σας, βγείτε παρέα με φίλους και παρέα με αυτούς θα βρείτε τις λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας θέματα. Τοξότης. Πολλά νεύρα σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει στον εργασιακό τομέα. Μπορεί να έχετε κάνει ένα πρόγραμμα στα επαγγελματικά σας, κάντε υπομονή και χάρη σε αυτή την υπομονή και τον προγραμματισμό σας έρχεται μια δυνατή επιτυχία. Από εδώ και μπρος όλα έχουν στρώσει, αλλά προσέχετε τη διαχείριση του λόγου. Αυτό κάνει ο Άρης στο ζώδιό σας. Εγώ καιρός. Αγαπημένοι μου φίλοι, έχω βαρεθεί να μιλάω για εσάς, για την κούρασή σας. Τι θα γίνει? Θα ξεκουραστείτε ποτέ? Η τζάμπα φωνάζω εγώ από εδώ. Κουραστική η σημερινή ημέρα, αλλά με έντονο προβληματισμό. Δώστε βαρύτητα στα έσοδα-έξοδα και σήμερα είναι καλό να χαλαρώσετε λίγο στο σπίτι σας. Οι όψεις που δείχνει η Πανσέλινος και η όψη του Κρόνου, αυτά τα αποτελέσματα θα έχει, επομένως να είστε λίγο προσεκτικοί σήμερα, φίλοι μου, εγώ καιρή. Υδροχόος. Σήμερα ξεκίνησε μία μέρα με πάρα πολύ τρέξιμο και εσείς βέβαια αποζητάτε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν δεν έρθει σήμερα, μην ανησυχήσετε. Στο κλείσιμο της εβδομάδος θα πάρετε και τις λύσεις σας. Από το μεσημέρι και μετά, καλοί φίλοι στηρίζουν τα όνειρά σας και σας δίνουν και τις λύσεις σας. Μην ξεχάσετε όμως και τον ερωτικό σύντροφο. Τα παραπονάκια του έχουν κάποια βαρύτητα. Ψαράκια. Η σημερινή μέρα είναι όπως ένα ψάρι, είναι μέσα στο ενιδρίο, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Αυτό οφείλεται στον πλανήτη σας, τον Ποσειδώνα, που δημιουργεί οφθαλμαπάτες. Δώστε βαρύτητα σε οικονομικά θέματα και από εδώ και μπρος ο εργασιακός τομέας εδραιώνεται. Μην τα θέλετε όλα δικά σας από τον έρωτα, η σημερινή μέρα απαιτεί στο να δώσετε. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.